Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. 3 χρόνια κλείνουν σήμερα από τη μεγαλύτερη ήττα για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Στις 29 Ιουνίου 2015 συνέβη το αδιανόητο για μια χώρα της Ευρωζώνης. Στις τράπεζες μπήκαν ρολά και στις καταθέσεις ταβάνι. Βέβαια, ανώτατες τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο insider.gr πως ένα χρόνο από σήμερα τα capital controls θα αποτελούν παρελθόν. Παρότι κατά καιρούς έχουν εκφραστεί απεσιόδοξες εκτιμήσεις για διατήρηση των κεφαλαιακών περιορισμών για άλλα 2-3 χρόνια, η εμπιστοσύνη φαίνεται πως επιστρέφει στις ελληνικές τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων παίζεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που αποτελεί και τον κυριότερο στόχο της μεταμνημονιακής εποχής. Στα ύψη βρίσκεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η τιμή της βενζίνης με την αμόλυβδη 100 οκτανίου να ξεπερνά τα 2 ευρώ. Πρωταθλητές της ακρίβειας είναι τα νησιά των Κυκλάδων και ο νομός Ευρυτανίας, ενώ εξίσου υψηλές είναι οι τιμές στο νομό Δωδεκανήσου, με την Πάτμο να καταγράφει επίσης ρεκόρ ακρίβειας. Μάλιστα, όπως προβλέπει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τιμής βενζίνης, ενώ το ξύμορο είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν να αποκλιμακώνονται στις διεθνείς αγορές. Το μεγάλο πάρτι που είδαμε να συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα τα προηγούμενα χρόνια έχει δώσει θέση στο μεγάλο πένθος, αφού περισσότερα από 1000 κρυπτονομίσματα υπολογίζεται ότι μας άφησαν χρόνους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Coinopsy. Η έκταση του θανατικού οφείλεται κυρίως στις αποτυχημένες προσπάθειες από startups που χρησιμοποίησαν τις δημόσιες εγγραφές κρυπτονομισμάτων για να αντλήσουν κεφάλαια, αλλά και στον αυστηρό έλεγχο ή ακόμη και την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω αγοράς σε κάποιες χώρες εν μέσω φόβων σχετικά με την ασφάλεια. Όλα αυτά τα αποτυχημένα έργα όμως κόστησαν δισεκατομμύρια στους επενδυτές. Μην ξεχνάμε πως ακόμα και η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin, έκανε βουτιά φέτος 57%. Ανωδικά κινείται χρηματιστήρια και αγοράζουν με το άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και μέσα από 753,88 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,80% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.